Νικόπολη στη Βουλγαρία, μια από τις παλιότερες πόλεις της Ευρώπης, ανακηρύχθηκε επισήμως πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2019. Πολυάριθμα αρχιτεκτονικά μνημεία το μαρτυρούν. Θράκες, Έλληνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί και Οθωμανοί έχουν αφήσει το σημάδι τους. Η Φιλιππούπολη, προκειμένου να τιμήσει το πολυπολιτισμικό παρελθόν και παρόν της, επέλεξε ως σύνθημα μία λέξη. Μαζί. Η πόλη χτίστηκε από τις διαφορετικές κοινότητες που στην πραγματικότητα συνεργάστηκαν και συνέχισαν να ζουν εδώ ειρηνικά και να απολαμβάνουν την ενότητα μεταξύ των λαών. Γνωρίζουμε πως κάτι τέτοιο δεν είναι δεδομένο. Είναι κάτι για το οποίο απαιτείται κόπος και δουλειά. Το μαζί δεν είναι απλώς ένα σύνθημα για μας. Είναι κάτι για το οποίο πραγματικά προσπαθούμε μέσω του πολιτισμού και της τέχνης. Η έκθεση «Καπνός, ιστορίες καπνού» εξετάζει την ιστορία της Φιλιππούπολης μέσα από την διαδρομή της βιομηχανίας καπνών. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, η Βουλγαρία ήταν ο πρώτος εξαγωγέας καπνών σε όλο τον κόσμο, πολλώντας καπνά στην Σοβιετική Ένωση και όλες τις χώρες δορυφόρους της. Η έκθεση παρουσιάζει πότε και με ποιο τρόπο αναπτύχθηκε η πόλη και πώς εξελίχθηκαν έμποροι, εργαζόμενοι και αγρότες. Κατά τη διάρκεια του πολιτιστικού έτους έχουν προγραμματιστεί πάνω από 500 δραστηριότητες στην Φιλιππούπολη, όπως και σε όλη την υπόλοιπη χώρα, στη Βάρνα, τη Σόφια, το Βελίκο Τύρνοβο. Η έκθεση Art Liberty, τέχνη ελευθερίας, παρουσιάζει μια συλλογή τμήματων από το τείχος του Βερολίνου, τα οποία μεταμορφώθηκαν σε έργα τέχνης από διεθνείς καλλιτέχνες. Δεν πρόκειται για μια έκθεση με θέμα το τείχος του Βερολίνου, αλλά για μια έκθεση για την πτώση του τείχους του Βερολίνου που αποπνέει ελπίδα. Μετατρέψαμε τα κομμάτια του τείχους του Βερολίνου σε έργα τέχνης που έχουν τη μορφή μια στήλης η οποία συμβολίζει την ελπίδα και την ελευθερία. Η τέχνη του γκράφιτι έκανε την εμφάνισή της στα μέσα της δεκαετίας του 80, συνδυάζοντας φωτεινά χρώματα και αναπαραστάσεις με τα σκληρά σύμβολα του ψυχρού πολέμου. Από τις 9 Νοεμβρίου του 1989 και μετά είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το κομμουνιστικό καθεστώς. Η επίσημη τελετή με την οποία εγκαινιάστηκε η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα είχε τον τίτλο «Είμαστε Πολύχρωμοι». Πήραν μέρος 1500 καλλιτέχνες που προσπάθησαν να δώσουν πρόσωπο στο σύνθημα μαζί. Για μια μικρή χώρα όπως η Βουλγαρία, το σύνθημα αυτό έχει και πολιτική σημασία. Η χώρα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Η Φιλιππούπολη είναι η πρώτη βουλγαρική πόλη που ανακηρύσσεται πολιτιστική πρωτεύουσα. Μια πόλη με ιστορία 8.000 ετών, πολυεθνικό παρελθόν και επί 6 δεκαετίες κομμουνιστικό καθεστώς είναι η φετινή πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Με το σύνθημα «Μαζί», σε μια χρονιά που έρχεται το Brexit ενώ καταγράφεται άνοδος του εθνικισμού, δεν μπορούσε να έχει επιλέξει καλύτερο μήνυμα.